Hello, καλησπέρα. Λοιπόν, we are back, πριν τελειώσει ο Αύγουστος. Το πρώτο stream της καινούργιας σεζόν είναι εδώ. Είχαμε κάνει μερικά stream το καλοκαίρι. Καλησπέρα σε όλους. Πώς είστε? Φαντάζομαι οι περισσότεροι σήμερα θα γυρνάνε. Θα βεβαιωθώ ότι και το chat δουλεύει. Τι κάνετε, παιδιά? Λοιπόν, έχει βγει το Armored Core. Με αυτό θα ασχοληθώ απόψε. Έπαιξε και ο Θεοδόσης την Παρασκευή. Κάτσε λίγο, γιατί δεν βλέπω τίποτα στο chat. Εντάξει, είμαστε. Γεια σου, Ρεσάκη, καλησπέρα. Michael Jordan, καλησπέρα. Λοιπόν, έπαιξε ο Θεοδόσης την Παρασκευή. Έχω ανεβάσει και εγώ ένα βιντεάκι με δικό μου gameplay. Εγώ το τερμάτισα το Armored Core 6. Okay, είναι ένα. Πήρε 11 ώρες, ξέρω εγώ, να το τερματίσω. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο game. Το θέμα είναι ότι έχει 3 φινάλε και για να δεις και τα 3 φινάλε πρέπει να κάνεις New Game Plus και Plus Plus. Οπότε πρέπει να το τερματίσεις 3 φορές. Δεν είμαι σίγουρος βασικά. Το True Ending σίγουρα θέλει New Game Plus Plus. Γιατί κάποιες αποστολές θα αλλάξουν. Λοιπόν. Ωραία, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε λίγο το campaign. Να δείξω λίγο το mech μου τι έχω φτιάξει. Οπότε αυτή τη βδομάδα έχουμε, αυτή την Κυριακή είναι Armored Core. Επόμενη εβδομάδα είναι Starfield βεβαίως. Γεια σου Νιάρχο, Γιώργο, καλησπέρα. Λοιπόν, με το που τελειώσουμε το πρώτο κεφάλαιο, μας ανοίγουν τα Gatling Guns, τα οποία και έχω, γιατί γαμάνε. Μόλις τώρα έπαιξα και ένα multiplayer και νίκησα τα Gatling Guns. Λοιπόν, για back έχω το stun rifle που παίρνεις στο campaign στο τέλος του Act 3, είναι πολύ χρήσιμο. Και για το άλλο back έχω vertical missile launcher, 12 πύραυλοι. Πολύ χρήσιμο, όσο περισσότεροι πύραυλοι τόσο το καλύτερο. Έχω τέλος πάντων σε ρομπότ δεν έχω φτιάξει κάτι το ιδιαίτερο. Τα περισσότερα κομμάτια είναι τα βασικά. Γενικά το παιχνίδι ακολουθεί τη φιλοσοφία του Dark Souls, ότι δεν έχει κανένα κομμάτι το οποίο να είναι upgrade καθαρό. Κάθε κομμάτι έχει κάτι συγκεκριμένο το οποίο προσφέρει λίγο καλύτερο από κάποιο άλλο. Και ανάλογα το πώς θες να παίξεις, διαλέγεις, έχεις επιλογές. Αλλά δεν είναι ότι επειδή έχω αυτά εδώ τα arms, θα βρω άλλα τα οποία είναι το ίδιο και σκέτο καλύτερο. Όπως επίσης τα legs. Τα legs έχουν, μπορούν να σου αλλάξουν πάρα πολύ τον build. Πού είναι το μεταξύ, γιατί έχω μόνο legs. Α, ίσως δεν τα έχεις κλειδώσει όλα ακόμα επειδή έχω κάνει New Game Plus. Ναι, γιατί πιο μετά έχει τα τετράποδα και το tank. Ναι, δεν τα έχεις κλειδώσει όλα και τα boosters δεν τα έχει όλα. Okay. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε. Μαρίωκο, καλησπέρα. Ή βασικά πρέπει να το αγοράσω. Μήπως δεν το έχω αγοράσει, γι' αυτό δεν το έχω. Ναι, γι' αυτό δεν το έχω. Αυτό εδώ τι είναι, Special Tank Part, το οποίο είναι Hover. Λολ. Hover Tank. Λοιπόν, αυτό θα το δοκιμάσουμε. Ναι, και τα τετράποδα. Δεν τα Reverse Joint. Hovercraft Tank, ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον, το εκτιμώσουμε σε λίγο. Λοιπόν, πάμε. Στην ουσία ξεκινάς μετά αμέσως στον πρόλογο, οπότε μόλις έχεις καταστρέψει εκείνο το ελικόπτερο στο New Game Plus. Δεν σε βάλει να ξαναπαίξεις αυτή την αποστολή. The client doesn't care who does this job. As long as it gets done. Κάνουμε πώς είμαστε όλοι, πώς περάσατε το καλοκαίρι σας. Twitch VIP. Νομίζω είσαι ήδη VIP στο Twitch. Στο δικό μου Twitch τουλάχιστον. Κάτσε να κάνω όμως το λίγο και το κοιτάω, οκ. Okay. Commence mission. Destroy all of the Rubicon Liberation Front's artillery placements. Πάρε εδώ τα Minigun, τι δουλειά κάνουν. Attack it from behind. Deploy the combat. Destroy
Κρατήσει παντιμένο το κουμπί των πυράβλων. Κάνει multi-lock. Πέτυχε δύο, ας πούμε. Το repair πονάει στο παιχνίδι, ναι, ισχύει. Βρέχει πυράβλους. Ήταν τέλειο γιατί φύγανε από 2 στον κάθε στόχο και ήταν 6. Κοιτάξτε, δεν μου έχουν ακουμπήσει σχεδόν, έτσι. Πάνω σβέντο, Alex Biff σχέτο είμαι στο stream. Και στο Xbox και Alex Biff GR στο PlayStation. Τα minigun τα βρήκα στο τέλος του Act 1. Είμαι μετά από εκείνο τον boss που έχει την ασπίδα. Να, πάρε εδώ. Ποιος είπε για τέτοιο, ο Μαριόκο, νομίζω είπε. Για repair. Ναι, είσαι μόνιμα στον αέρα. Ο Γουαρχαμεράκας λέει. Γουαρχαμεράκα, πάρε εδώ. Είσαι που με κουμπίσανε. Repair costs 1000. Μόνο τα munition ήταν που κόστησαν. Έχει πόδια που είσαι συνέχεια. Ναι, ρε, κάτσε να το δεις. Και το tank που είδα πριν λίγο είναι hovercraft. Και το mech που έχω αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ για αέρα. Γιατί τα minigun είναι αρκετά βαριά. Δηλαδή εμείς θέλουμε κάτι το οποίο να έχει ναι μεν thrust. Thrust upward thrust, ωραία. Το QB, ωραία, αυτό δεν μου αρέσει στην booster. Αλλά θέλεις να έχει και λιγότερο βάρος και end load. Όσο λιγότερο end τραβάει, τόσο καλύτερα. Θέλω να δοκιμάσω διαφορετικό FCS και θέλω να δω και η γεννήτρια τι άλλο καλό έχει. Γιατί έχεις N capacity και μετά έχεις και το N recharge. Ναι, αυτή εδώ ας πούμε είναι υπέροχη. Κάτσε να δω αν θα φτάσει όμως. Κάτσε να την αγοράσω και να δούμε τώρα στο design. Λοιπόν, legs. Να βάλουμε το αερόπλιο. Α, δεν έχει καθόλου booster. Στο tank. Ενδιαφέρον. Ναι, end shortfall. Τώρα αυτό το λέει γιατί. Τι το τραβάει. Τα όπλα είναι άραγε. Σίγουρα είναι το stun rifle τραβάει πάρα πολύ. Generator. Οπότε πρέπει να φτιάξουμε ένα τοπίο. Ναι, μόνο αυτό εδώ μπορεί. Και κάτσα να δω λίγο άλλο generator το οποίο μπορώ να πάρω. Το οποίο να μου δώσει περισσότερο capacity. Ναι, αλλά το recharge του μετά είναι χάλια. Πάρα, δεν αξίζει.
να αξίζει. Για κάτσα να δούμε αυτό που έχουμε φτιάξει. Λοιπόν, περιμένετε. Πολλές ερωτήσεις. Βέβαια και εγώ ένα λόγο Baldur's Gate 3 έπαιξα μόνο την πρώτη αποστολή. Multiplayer έχει από Εξάνια. Έχει εδώ στο Nest. Μπορείς να πας και να παίξεις. Τώρα έχει μόνο custom match. Δεν ξέρω αν στην κονσόλα έχει matchmaking. Αλλά έχω παίξει multiplayer. Νίξα έναν τύπο. Πολύ βαρετό και μουντό μου φαίνεται το Armored Core. Είναι συγκεκριμένου είδους παιχνίδρυση. Είναι για mech. Το Μπέγκαν που τα βρήκες. Γεια σου Αναστάση. Gold Thunder το πάθο παίξα, αλλά μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον, θα το παίξω. Τα πόδια που είναι σαν αράχνη βγαίνουν τα booster έχουν δικά τους. Τα πόδια που είναι σαν αράχνη, τα τετράποδα όχι. Έχει τα κανονικά booster. Κάπου νομίζω έχω τετράποδα. Είχα αγοράσει σε κάποια φάση, για κάτσε. Το tank πάντως σίγουρα, γιατί μας το είπε μόλις τώρα. Για να δούμε το hovercraft τώρα τι λέει. Πώς τρέχει το game. Τάσο, πρέπει να παίξει 30 FPS το PS4. Λες το στο YouTube εσύ. Πες gameplay PS4 το παίζει. Λοιπόν, σεναριακά το παιχνίδι θα σας πω δεν λέει πάρα πολλά πράγματα. Έχει ωραίες καταστάσεις που γίνονται, ναι. Αλλά όλα αυτά τα mission briefings είναι τελείως, δεν προσφέρουν σχεδόν τίποτα στο story. Οπότε, εκτός και αν διαφωνείτε, θα τα σκυπάρω. Και κάτσα να φτιάξω λίγο εδώ κάτι. Α, αυτή όπως θέλει πολύ μικρή. Το οποίο δεν κάνει cover στην ουσία. Όχι, 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 πολύ κακό, πολύ κακό. Πολύ κακό. Just mass produced and tease. Wiped them out 61. Όχι, εντάξει, βασικά. Επειδή ξαναγεμίζει, πέφτει πολύ αργά. Κάνει glide, δηλαδή. Επειδή ξαναγεμίζει πολύ στον αέρα. Με μια καλή γεννήτρια η οποία σου κάνει καλό recharge. Βρες με αυτό εδώ να μένεις μόνιμα στον αέρα. Ότι κάνει glide κάτω. Δεν είναι πολύ βολικό, θέλει άλλη τελείως... θέλει άλλο build για να το καταφέρεις αυτό. Και χάνεστε πάρα πολύ ταχύτητα. PvE coop δεν έχει. Έχει PvP. PvP μπορείς να παίξεις 3v3. Repair cost πάλι τίποτα. Munition μόνο. Πώς το dual shotgun, dual cannon. Ναι, ναι. Souls δεν είναι, ναι. Μας το είχαν πει από την αρχή ότι δεν θα ήταν Souls. Λοιπόν, για κάτσα να δούμε τώρα legs εδώ τα οποία να μπορούν να μας κρατήσουν. Reverse joint. Αυτό εδώ όμως, παρόλο που είναι heavy, είναι αρκετά καλό. Keep weight by pedal. Hover movement. And load πέφτει στα μισά, φίλε, το πόσο βαριά είναι. Ναι, αυτό είναι reverse joint, αυτό είναι bipedal βασικά. Εδώ θέλω reverse joint, τα reverse joint είναι αυτά που κάθονται στον αέρα περισσότερη ώρα. Οπότε θα πάρω αυτά εδώ. Θα πάρω και το τετράποδο να υπάρχει. Λοιπόν, τώρα booster, νομίζω ότι χρειαζόμουν κάτι άλλο. Κάτσε να το βάλουμε. Σάκι είναι δύσκολο σε κάποια σημεία.
που απλά πρέπει να αλλάξεις τον build σου. Όταν φτάσουμε στον boss θα σας δείξω τι εννοώ. Τα reverse. Κάτσε τώρα να δούμε. Μπορώ να βάλω να ρίξω λίγο το βάρος. Λίγο το βάρος χωρίς να χάσω πάρα πολύ HP. Τσουκιάστο εκεί. Και booster. Πολύ thrust, upward thrust. Κάτσε από αυτό εδώ που λέει upward. Όχι, θέλουμε upward thrust και δεν μας νοιάζει τόσο το QB. Λοιπόν, εύσες είναι το long range, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε. Γεια σου, Χάκη. Δεν είναι καλησπέρα. Now they're asking for you by name. Είναι πολύ ωραίο σε θέμα δράσης. Πολύ γρήγορο, πολύ βίαιο game. Βέβαια το παίζω κι εγώ με αυτόν τον τρόπο, έτσι παίζω, προσπαθώ να είναι ευέλικτο το mech μου. Κάνω πολύ hit'n run. Το ας πούμε πάει πολύ καλύτερα. Έχει σφαίρες. Α, ναι, δεν έχω την bonus εχθρό. Που αν θες το νικάς. Έχει το τέταρτο. Την πρώτη φορά που το έπαιξα εδώ μεταξύ, το τέταρτο μου έβγαλε λίγο την πίστη να το σκοτώσω. Ναι, ωραίο mobility. Πέμπτη δεν θα έχουμε review, γιατί δεν έχουμε review code για το Starfield, παίζουμε early access όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Νικόλη, θα δω στο φίλο. Απλά, μάλλον, πέμπτη μεσάνυχτα, μετά το γύρισμα του AAA. Μπορεί να ανοίξω live, ξέρω εγώ, 3 το πρωί. Παρασκευή 3 το πρωί για να παίξω Starfield μέχρι τις 9. Got a job for you, 621. It's an open call from the Ark. The
αφού είμαστε τελείως independent εσύ. Ως joystick. Καμιά φορά μπορεί να πάρουμε κανένα review key, τώρα δεν πήραμε. Και ο... Έστειλε η Bethesda βέβαια, σου λέω τον early access κωδικό. Οπότε παίζουμε 5 μέρες νωρίτερα όπως όσοι έχουν την premium. Α, αυτό είναι ένα Vienna μάχη απλά. Game Pass θέλω, Starfield. Το Game Pass βγαίνει κανονικά Day 1 την κανονική ημερομηνία. Μπορείς να πάρεις το upgrade, το Premium Edition upgrade, όπως έκανα εγώ στο PC και παίζεις από πρώτη. 1 Σεπτεμβρίου που είναι αυτή η Παρασκευή στις 3 το πρωί. Κάτσε να δούμε. Premium Edition Content. Που είναι αυτό εδώ. Premium Edition Upgrade. Αυτό εδώ αν αγοράσεις. Να, available 1 Σεπτεμβρίου 3 το πρωί. Ναι, θα βάλω σε όλο νυχτία. Πρέπει να είμαστε στο Operation Wall Climber. Α, Dam Complex. Destroy the weaponized mining ship. Αυτή είναι ωραία αποστολή. Λοιπόν, Dam Complex. Αυτή εδώ είναι New Game Plus. Έχει επιλογή διαφορετική εδώ. Δηλαδή εδώ κάτι διαφέρει σε σχέση με το απλό. Για να δούμε. Gun 13, huh? Ναι, ότι θα τρέχει, εσύ. Main system activating combat mode. Το BG3 τι είναι, το έχεις... Α, το παίζεις στο PC. Το PC δεν έχεις χώρο. Όχι το Xbox. Αυτή είναι η διαφορά. Our request is simple. We want you to take out the two red guns. Our compensation will be double Balaam's offer, awaiting your response. Interesting. Your call, 621. Not in it for the money. Whatever the corporations are giving you, I hope it's worth it. Two generators to go. Keep moving, 621. Oh.
Γουρχαμαράκα, δεν πρέπει να παίξουμε στο καλοκαίρι τα προηγούμενα Warhorror, φίλε. Οπότε δεν ξέρω. Μασίγκαν, ας πούμε, υπάρχει μεγαλύτερο ίδια κατηγορία, καλύτερο όπλο. Βέβαια αυτό έχει περισσότερες σφαίρες, κάνει λίγο λιγότερο damage. Okay, nice. Minimal need for reloading. Και burst μασίγκαν. Έχει και δεύτερη καραμπίνα, δεν την είχα δει. Nice, long range shotgun. Και έχει και μικρή. Handgun. Τρία μπαζούκα, τρία grenade launcher. Ωμα, θα κάνουμε αυτό εδώ, double barrel. Laser shotgun, plasma rifle. Ωραία, για το weaponized mining ship. Ναι, ξέρω εγώ, okay. Πάμε το ίδιο loadout. Έτσι θα δώσει. Πόσο ήταν το μεταξύ του Starfield εσείς, κάτσε νομίζω ότι έχει κάνει preload. Raven, this request comes from Schneider, an Archibus subsidiary. The mission will take place in the Bona Dea. Our coral investigation. Time for a little self-promotion. Περισσότερο από μόλις που μας χάλει. Ναι, Μαρία, ακόμα μόλις το κοίταξα, 140 είναι στο PC. Τόσο λέει τουλάχιστον. Ωραία, εδώ η κατάσταση είναι ραντάν. Σε πετύχει αυτό να ξέρετε πονάει. Πολύ χαμηλό ECS. Πρέπει να το μέκουμε με τη μία. Βασίλη, καλησπέρα.
σκοτώσει. Ναι, όντως είναι πολύ καλή περίοδος για games. Βγαίνουν ένα σωρό πράγματα και έχουμε πολύ δυνατό Οκτώβριο και Νοέμβριο. Νοέμβριο ανακοινώθηκε ότι πάει και η κυκλοφορία του Robocop, Rogue City. Τώρα είναι το Wall Climber. Στον frame, όχι, δεν το έχω δει. This request comes straight from Archibus headquarters. Ναι, σωστά, το Alone in the Dark. Φόρο και πάμε. Ναι,
Την πρώτη φορά που έφτασα εδώ, εντωμεταξύ, είχαν τελειώσει τις σφαίρες μου. Και το βγάλω όλο αυτό με ρουκέτες. Καλά, ναι, Resident Evil 4 φέτος, Dead Space, πάρα πολλά games. Κορυφαία χρονιά. Και για όλα τα γούστα κιόλας, βγαίνει και το Forza, ας πούμε, για να έχω και ένα racing να παίζω. Ο οποίος παίζει SMG και σπαθή. Space Marine 2, δεν ξέρω αν θα βγει το Space Marine 2 φέτος όμως. Δεν έχουν δώσει release date και το φοβάμαι. Forge Solis δεν ακούγεται, δεν είναι καλό και θέλω να το αγοράσω. Γιώργο, από όσο κατάλαβα, είναι interactive εμπειρία, δεν είναι παιχνίδι στην ουσία. Θα σου πρότεινα να δεις κανένα gameplay video, ξέρεις, σε φάση τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού και να δεις αν σου αρέσει το concept. Αλλά είναι μόνο εξερεύνηση και quick time events. Σε κύριο 2 δεν έχουμε όμως. Έλα ρε Μάικ. Ρουκέτες και Γκάτλιγκαν, Μάικ. Τώρα που να έχει και τον boss. Για τον boss εντωμεταξύ θα πρέπει να αλλάξω και τα όπλα. Λογικά. Βέβαια δεν το έχω παίξει τον boss με minigun. Για μισή ώρα παιχνίδι και μόνο που υπάρχει μπα.
Τζόνι Φρόστ, καλησπέρα. Έπαιξα εγώ πριν λίγο PvP. Νίκησα, βεβαίως. Α, εδώ είναι που είναι τα stealth robots. Κοίτα, μέλλον θα έχει το δικό του μικρό κοινό το οποίο παίζει PvP για και γουστάρει Max. Θυμίζει το Wing Commander Secret Ops, που το μεγάλο κομμάτι του story, το μεγάλο σεναριακό hit είναι ότι έχεις stealth killrathi fighters και κατηγορούν τον Commander Blair ότι και καλά αυτούς καταστρέφει το σκάφος του, γιατί δεν πιστεύουν από το command ότι υπάρχουν αόρατοι killrathi. Που πήγε τώρα αυτός ο μαλάκας. Μα είχε και τρέξει μόλις, σε μια ώρα θα τέλειωνε το φόρτι όλης. Και όχι μόνο έχει bugs το Act 3, και ο επίλογος έχει bugs. Για μένα Game of the Year είναι το Baldur's, σίγουρα. Εκτός και αν το Starfield, ξέρω εγώ, καταστρέψει όλες τις προσδοκίες, αλλά δεν νομίζω. Και θέλω να δω και το Spider-Man 2 τι θα λέει. Δηλαδή που θα πάει σεναριακά. Αλλά πραγματικά πάρα πολύ καλή χρονιά. Από τις καλύτερες.
Για πείτε όλοι, ποιο είναι το δικό σας τριπέ, τέτοιο. Game of the Year. Ναι, σε gameplay, κοίτα, το Spider-Man δεν είναι, ξέρω, αστάθμητος παράγοντας. Ξέρεις τι να περιμένεις όντως. Αλλά θέλω να δω σε story που θα το πάνε. Main system activating combat mode. Commence mission. Search the nearby racks for combat logs recording engagements with V4 Rusty. This gives us more insight about V4 skins. I'm analyzing log. Some more evidence on what the Corona situation looks like. Yes, it's fine with me. Από την καλοκαιρινή που στο έλεγε κάποια φορά. Εδώ μεταξύ έχω ξαναβάλει και παίζω Fallout 4, το οποίο είναι στην Βοστόνη. Σε δευτερόλεπτο φάει. Ωραία. Αυτή ήταν η αποστολή τώρα. Νομίζω δεν έχει άλλα λόγια. Ναι, κάποιο που έχει ξεφύγει όντως. Ακόμα και τον Baldur's Gate το κρατάει λίγο πίσω το τελευταίο act και τα bugs που έχει. Αν και εντάξει, το Baldur's Gate είναι από τα παιχνίδια που δεν χρειάζεται καν να πάρει, ρε παιδί μου, Game of the Year. Έχει προχωρήσει το gaming μερικά χρόνια μπροστά από μόνο του. Με θέμα γραφής, ελευθερίας κινήσεων, όλα αυτά. Το Zelda ήταν πάρα πολύ solid παιχνίδι. Τώρα Diablo δεν θα το βάζα για Game of the Year, ίσως για Action Game of the Year. Αλλά για Action Game of the Year θα κοντροχτυπιόταν και με το Final Fantasy 16. Τι άλλο, τώρα Starfield θα δούμε. Καλά σιγά μην πάρει το Starfield Game of the Year. Αφού τέτοιο, είναι ενάντια στη Microsoft. Και το IGN το κράζουν τώρα, ό,τι previews έχουν βγάλει από παιχνίδια. Δεν αναφέρουν πουθενά ότι βγαίνουν τα παιχνίδια και σε Xbox ή ότι είναι στο Game Pass. Ναι, βγήκε και το Texas Chainsaw, το οποίο είπε ο Fire θα είναι και στο Game Pass. Όχι, το Mass Effect είναι τελείως διαφορετικό από το Starfield.
Το story βέβαια του Starfield γυρνάει γύρω από alien life forms ή τουλάχιστον από γύρω από alien πολιτισμούς. Long time no see, Walter. Ναι, το Texas είναι multiplayer. Νομίζω έως 8 παίκτες. Σίγουρα είναι ένα V5. Αλλά κάτι είπε ο Firewatch ότι υπάρχει και family, ότι μπορείς να παίξεις δηλαδή πολύ εναντίον πολλών. Αντί να λες και το... Για να δούμε, είναι αυτή η αποστολή με τον boss. Ναι, είναι. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε αν μπορούμε να τη βγάλουμε minigun. Και τώρα που ξέρω και το game λίγο καλύτερα. Εδώ είναι το boss το οποίο κόβει το progress. Εδώ είναι το noob check. Η βάη καραμίλια του παιχνιδιού. Θέλει να πηγαίνει σε το πλάι. Main system activating combat mode. Leave no evidence. If anyone sees you, handle it. Code 15. Intruder sighted. It's just one AC. Who are they with? We can look into that later. Engage it. Code 78, requesting backup. I can't get through to HQ. Cavalry isn't coming. Wipe them out, 621. AP at 50%. Γνώμη για Death Stranding. Πέρασα πολύ ωραία με το Death Stranding και πριν βγει το 2 θέλω να κάτσω να παίξω το Directors στο PC. Ελπίζω να καταλαβαίνετε γιατί δεν παίζω με χειριστήριο, έτσι. Να κάνει και χίλια το μεταξύ.
Νομίζω ότι δεν κάνεις κανένας απλά, είπες κατευθείαν στον boss. Έχει ρίξει απλά, εντάξει. Γιατί έχει ακραίο μποσάκι εδώ. Λοιπόν, θα το κάνω να τράει με minigun. Και αν δεν το βγάλω, θα γυρίσω στο loadout που χρειάζεται. Πόρους, ναι, εγώ παίζω μια χαρά χωρίς χειριστήριο. Good job, 61. We're done here. Head back to base. Wait, no. 61, get out of there. Who are you? An older type of augmented human, fourth generation. Have we made contact? Genichiro of Rubicon, λέει ένας που είναι αυτό το boss. I am Air, a Rubiconian. Please, you must wake up. Before your consciousness is forever scattered in the coral flow. Augmented human C4621. Vital signs confirmed. Disabling autopilot. Establishing comms link with him. Raven. I've identified an approaching enemy. I'll synchronize with your brainwaves. And maintain contact to support you. Main system, reactivating combat mode. Phase 2 στο οποίο αρχίζει και βγάζει μιλή πράγματα και πρέπει να φύγεις μακριά. Βέβαια, αυτή τη φορά έχω και ένα άσο στο μανίκι. Χα! Την γλωτσιά. Έλα ρε μπαζούκα, γεια σου Σπύρο. Λοιπόν, αυτό το boss κανονικά σου βγάζει την πίστη στο new game.
τι γίνεται. Σε αντίθεση με άλλους εχθρούς που έχουν ασπίδα, άμα σπάσεις σε αυτόν τον εχθρό την ασπίδα, μπαίνει σε στάγκερ. Και η ασπίδα, στο λέει κιόλας, ότι καταστρέφεται με πλάσμα όπλα. Οπότε μπορείς να πάρεις το πλάσμα rifle που έχεις, ούτως ή άλλως, σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού, και να παίξεις και δύο πλάσμα rifle ακόμα, για απλά να τους πας την ασπίδα συνέχεια και να το βάζεις σε στάγκερ. Και εδώ τελειώνει το Act 1 στην ουσία του παιχνιδιού και σου ανοίγει τα όπλα. A premonition of the storm of flame that will burn Rubicon. A friend of mine sent me this observational data. Απλά κανονικά αυτό το boss μου πήρε και εμένα αρκετές προσπάθειες να το βγάλω και ο κόσμος έχει παρατήσει το game εδώ. Ναι, οπότε σε αυτό το σημείο σου δίνει πλέον και τα υπόλοιπα όπλα. Τώρα το Act 2, ας πούμε, καλά είναι οι τρεις αποστολές. Και μετά πάμε Act 3. Raven, I see your... Register, you have proven yourself. The integration program. This program concerns Mind Alpha, a pilotless AC that we sampling the various. We would please. Α, ναι, σωστά. Εδώ ανοίγει και αρένα επίσης στο 2. Τα άλλα δύο τώρα τα πιστεύεις. Για κάτσε τι είπε. Πρέσε ψηλό στην αρένα. Α, για ανάλυση. Α, έχει κι άλλα. Τι! Έχει νέα μάτς στην αρένα. Ναι. Α, αυτό είναι New Game Plus. Integration Program. Initiating Phase 1. Και γαμώ. Please begin by engaging the Mind Alpha model in virtual combat. Το Mind Alpha, ναι. Ο λόγος και καλά που κάνουν την αρένα, το Virtual Simulation. Commencing analysis. Κοίτα, ένα σίγουρα φτιάχνει κανένα Dark Souls 4. Τώρα το άλλο, τι να σου πω. Ξέρεις, Dark Souls 4, Bloodborne 2, Sekiro ή οτιδήποτε. Το επόμενο παιχνίδι της σειράς. Πες το Mind Alpha μιλεί. Και να παίζει μόνο φόνο εκεί εδώ. Έλα, γεια σου. Παου! Γαμμένα τελειώσει το κανόνι, ρε φίλε. Concluding analysis. Well done. Ναι, μακάρι να δουλεύεις κανένα Bloodborne. Το ότι έχει 3 studio επίσης δεν σημαίνει ότι εκτός και αν είναι ολοκληρωμένα dev teams. Μπορεί να είναι ένα το οποίο να φτιάχνει την επόμενη γενιά μηχανής. Δεν ξέρω. Υπάρχουν δηλαδή studio τα οποία είναι βοηθητικά. Ωραία, λοιπόν, με αυτά τα chips που παίρνουμε ανοίγεις εδώ πραγματάκια. Loss of energy. Ωραία, πάρουμε τα repair kill effectiveness στο επόμενο. Ναι, τα assault armor το έχω ήδη. Ναι, τώρα τα υπόλοιπα πράγματα δεν τα έχω πάρει καν. Δεν τα χρειάζομαι. Αλλά χαίρομαι που έχει κι άλλα. Δεν έχει πάρα πολλά βέβαια εδώ. Έχει καμιά δωδεκαριά. Μάχες. Αλλά δεν πειράζει. Integration program, Alpha 2. Ναι ρε φίλε, γιατί δεν βγάζουν μαλακίες αυτές τις εταιρείες. Ακόμα και το Armor Core που μπορεί να είναι αδιάφορο για πολύ κόσμο, έτσι. Main system activating combat mode.
έχουμε και ένα multiplayer. Target destroyed. Concluding analysis. Well done. Τι νιώθεις λέει είναι αυτός. Δεν είναι multiplayer, είναι αρένα. Πάμε να παίξουμε λίγο multiplayer. Εν τω μεταξύ τώρα υποθέτω ότι το κανόνι μου υποπέφτει στα energy weapons, έτσι. Κάτσε να αναβαθμίσω το κανόνι τότε, όχι τα... Λοιπόν, energy damage. Ωραία. Για πάμε. Τώρα φαντάζομαι ότι το Armored Core, άμα πάρει post launch support, μπορεί να φτιάξει περισσότερο το multiplayer του. Ή να βάλει κανένα boss rush mode, κάτι τέτοιο. Από το Unleaded μου το φέρανε. Αυτός εδώ παίζει dual trigger. Το οποίο πρέπει να είναι καραμπίνες αυτό εδώ. Δεν ξέρω τι όπλα είχε. Και νομίζω παίζουμε και δύο το ίδιο κανόνι πίσω. Το stun. Έχω αστοχήσει 2 στα 2 με το κανόνι. Θέλω να πέτυχε και τις δύο φορές. 3. Ωραίος. Δεν κατάφερα ποτέ να το πετύχουμε το κανόνι. Το πέτυχε τώρα το καλό. Άντε, γεια! Παίζουμε παρόμοιο build. Και αυτός παίζει έτσι κουνούπης. Μια καλή να τον πιάσει με το κανόνι. Να, όπως και αυτός. Και τον πάω στο μισό live κατευθείαν. Αυτός δεν παίζει με ρουκέτες νομίζω. Κάτι σαν να έχει δύο κανόνια. Μπορεί να έχει βάλει το κανόνι δύο φορές. Δεν είμαι σίγουρος. Το οποίο είναι πολύ κουστιά. Πρέπει να βάλεις το κανόνι δύο φορές. Θα το δοκιμάσω κι εγώ. Θέλω να δεις το τέτοιο του όχι. Για κάτσα να δω πώς μπορείς να κάνεις inspect το match history. Zimmerman. Όχι, ρουκέτες είχε, απλά έχει τις μικρές songbirds. Αυτό είναι το songbirds. Να δω. Songbirds, grenade cannon, γι' αυτό. Γι' αυτό. Οπότε είχε μικρές ρουκέτες για να τις σπαμάρει. Και είχε το grenade launcher απ' την άλλη.
Ωραίος, έξυπνος. Έξυπνο play. Έλα που είναι όλα γεμάτα. Ναι, γελάζω αφού περιμένω. Εν τω μεταξύ έχω βάλει και λάθος τέτοιο, έχω βάλει και λάθος FCS. Δεν είναι πράγμα κοντά του. Αφού έχω το long range ACS. Τι μαλάκα σήμερα. Πήγα τους... Αυτός έχει πολύ ρουκέτα από πίσω. Και αυτά μου φάνηκαν για SMG μάλλον. Το πρόβλημα είναι ότι τα Gatling πρέπει να είμαι σχετικά κοντά, αλλιώς θα είναι 20. Περίεργο παίζει αυτός. Ναι, πέθανε. Πρέπει να αλλάξω το FCS. Πάρε δούμε πόσο live έμεινα. Λοιπόν, θα αλλάξω το κανόνι πίσω, άμα παίξουμε multiplayer θα αλλάξω το κανόνι πίσω γιατί δεν κάνει για PvP. Τελείως. Πέρτε, θα ξέρω να γάμισε. Δεν δίνω και damage το μεταξύ. Από τα πολυβόλα, δεν ξέρω γιατί. Μπορεί να είναι επειδή έχω το FCS, καλά πάνω το αλλάξω κατευθείαν. Δεν βοηθάει καθόλου για το PvP. Δηλαδή εκνευρίζομαι και το παίζω έτσι. Γιατί παίζω close range και δεν είναι για close range το targeting system που έχω βάλει, είναι τελείως λάθος.
πρέπει να αλλάξω το κανόνι. Oh yeah. Και το Gatling Gun μπορεί να είναι με το range, αλλά όπως βλέπεις εγώ πάω και μπαίνουμε στη μάπα τους. Θα τα αλλάξω το ευσύς. Πάμε πάλι. Close Lane 40. Λοιπόν, κάτσε μια. Όχι, έχει σίγουρα FCS το οποίο είναι γαμάτο για, για Close Combat. 45, 87, 83. Αυτό εδώ. Και δεν θα στοχεί με την καμία τώρα στα, στην κοντινή απόσταση. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα. Α, ναι, ήθελα να αλλάξω το, το back. Να πάρουμε αυτό και το Grenade Launcher που έχει ο μάγκας. Songbirds. Μιλάγανε μέσα στα ηχεία του υπολογιστή. What? Όχι, ρε φίλε, μήπως είχες χάσει τίποτα και τρέχε ανοιχτό. Οχ, ο Χάνος παίζει με τάγκ! Κι αυτός έχει την πλάγκα του Λιγκάν. Με τάγκ λέει είναι μαλάκα ο τύπος. Και λέει θα μας σχολιάσει. Μαλάκα του γάμισε το Grenade Launcher! Τον έσπασε, λέμε. Επίσης τα Gatling Gun με γάμισαν. Ναι, ναι, ναι. Του έκανα damage, αλλά τα Gatling Gun με γάμισαν. Όπω. Ωραίο το tank build. Αναρωτιέμαι πόσο τέτοιο AP έχει. Εγώ 10.000, αυτός πρέπει να έχει ξέρω 30.
Και αυτός έχει κάτι καλό στην ετικέτα. Ωραίο, ωραίο Μπιλ. Αλλά πάρε το τάκα το μεταξύ πόσο αυτοκίνητο είναι. Δεν του φαίνονταν, δεν έχει το full tank, έχει το wheelchair. Γεια σου ρε πάνω. Ναι, ναι, πάνω τέτοιο, PvP παίζω. Έκατσα να δούμε τι είχε. Δύο Songbirds, αυτός είχε διπλό grenade launcher και μάλλον αυτό θα κάνω κι εγώ. Ωραίος, ωραίος ο μάγκας. Ωραίος ο μάγκας, τα grenade launchers φίλε παίζουν καλή μπαλίτσα. Για κάτσε να δω λίγο. Πόσο life παίζει να έχει αυτός. Ε ναι ρε, σε πάει στα 12 χιλιάρικα. Μάλλον πάει σε 16 χιλιάρικα. Δηλαδή ξέρω εγώ το πιο tanky build που μπορείς να φτιάξεις. Το 11300, 11700. Στα Tian Lao. Κάτι να δούμε. Το πιο τάνκι ρε παιδί μου, σε φάση δεν λες να πεθάνεις. Και γάμα όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά. Τα υπόλοιπα δεν μας νοιάζουν. Δεν ανεβάζουν health. Ωραία, οπότε σχεδόν διπλάσιο health. Για να δούμε. Κάτσε με να το πω αρένα να δω πως πάει. Πώς θα τρέξει ο πύρο Μπάλτεους. Ο Μπάλτεους την πρώτη φορά που τον έβγαλα μου πήρε κάτω από 20 θα πω. Πήρε αρκετές. Έχει και story, ναι. Έχει story, απλά είναι πολύ περίεργο story. Σπασμένο. Target destroyed. The data will be integrated into Mind Alpha. Thank you for your assistance. Ευχαριστώ ρε πάνω, να σε καλά. Και μιλάς και στον κόσμο, λέει. Και σχολιάζεις τον Φιμπή. Ναι, ισχύει, Βασίλη. Σε σένα απάντησα. Ναι, σε σένα απάντησα. Multitask. Ναι, Mike, τώρα αυτό μαλάκα σε πιάσει. Άμα σε πιάσει το grenade launcher και την έχει γαμίσει. Δεν είδες ξανά ποτέ το φως του ήλιου. Thank you for your testing has identified the evolution of. Θα κάνουμε και ένα OS tuning εδώ. Οπότε ήταν στην ουσία explosive damage, ρε φίλε. Αυτό θέλουμε. Έλα να κάνουμε εδώ ένα ρισετάκι ωραίο. Θα το κάνουμε τελείως PvP build. Το defense. Εντάξει, repair και δεν χρησιμοποιούμε ούτως ή άλλως. Ωραία. Για πάμε πάνω να το δούμε. Τι μαλακίζομαι τώρα, έτσι δεν είναι. Δεν είναι ότι έχω μπει να υδρώσω. Έτσι θα μαλακιστούμε λίγο με το PvP. Ξενερώσουμε κόσμο. Ευχαριστώ ρε Avalanche, καλησπέρα.
ίδιο build. Αυτός παίζει με τα δύο stun cannons. Το κανόνι που είχα στην αρχή, αυτός που έχει δύο τέτοια. Κατά τα άλλα, tank και οι δύο με minigun. Και αυτός έχει 18.000 life. Για να δούμε, grenade launcher εναντίον κανονιών. Βλέπεις ότι το κανόνι δεν το πετυχαίνει ποτέ, τον άλλο. Ενώ τα grenade launcher, να το, το πέτυχα. Πάρε μαλάκα. Γαμάει. Τώρα πήγα αυτό που ξέρετε εγώ. Κάνεις ότι πεθάνει. Μαλάκα, ναι! Δύο τελείως χαζά builds. Εν τω μεταξύ του φύγα και στον αέρα στην αρχή γιατί δεν το περιμένω, μάγκας. Κύλα στη μούρη. Όχι, δεν ήθελα να πατήσω αυτό. Δεν έχω βγάλει. Θες μου ότι έχω κάνει αυτό το expansion. Δεν έχω κάνει αυτό το expansion μου. Γεια σου. Πασμένο, ε! Καλλιτροφή η ίδια είμαι. Αυτό είναι το σωστό build, το βρήκαμε. Να και το expansion. Το βρήκαμε το σωστό build. Πάμε πάλι. Κάνα 3v3 μαλάκα. Έγινε Μαριό, καλή συνέχεια εσύ. Τώρα θα παίξω λίγο ακόμα PvP και θα συνεχίσω το campaign. Με αυτό το mech. Μάικ είναι σε φάση το Zweihander Builder μαλάκα. Απλά σαν να κουβαλάς δύο Zweihander. Με τη Havel Armor, ξέρω εγώ. Σου άσχημο είναι. Μαλάκα, ποτέ.
Το μισό life με έφτασε. Και δεν χρησιμοποίησα καν το expansion. Έγινες ψεύτης λέει. Ναι, ναι, γάμισε τα μαλάκα. Τον καημένο τον τύπο. Έλα, πάμε ένα last, ένα last. Επόμενος πελάτης, παρακαλώ. Πάμε ένα last. Για ξαναπαίξω με αυτόν. Δεν ξέρω και αυτοί οι πόντοι που μαζεύεις και καλά αυτά τα points τι σου δίνουν. Γιατί τώρα είναι σε φάση loader 4, δεν ξέρω. Το φτιάχνεις αυτό, βαλάζεις, δεν ξέρω. Να σου recommend shortly, για να ξαναχάσεις. Ξέρεις τι έπρεπε να έχει ρε μαλάκα, 4 Gatling Gun. Αυτός είχε φτιάξει εδώ μεταξύ κάτι σχετικά ελαφρύ, δηλαδή παρόλο που είχε, ξέρω εγώ, τις ερπίστριες, είχε τις μικρές ερπίστριες και τον έβλεπες ότι προσπαθούσε να τρέχει γύρω-γύρω σου. Και πάλι, παρόλο που έχω το βαρύ το τάγκ, τον έφτανα. Songbirds, μαλάκα, κάνουν δουλειά, τα grenade launcher αυτά κάνουν απίστευτη δουλειά. Και σε damage και σε stagger. Και εγώ τα βαρώ σαν γκάγκουρας τώρα, τα βαρώ όλα μαζί, φεύγουν 4 grenades. Αλλά άμα τα σπάσεις λίγο... και δεν τα βαράς με τη μία... να βλέπω πως δεν κρατήσει απόσταση από μένα... Εντάξει, τώρα με έφτασε στο 9600. Με έφτασε λίγο πιο κάτω το μισό life. Σπύρο, δεν έχω ιδέα πόσο κάνει το PS4 Slim. Δεν θα πρέπει να κάνει κάτω από... δεν θα πρέπει να κάνει πάνω από 150, πιστεύω. Θα το δω στο marketplace πόσο το δίνουν. Το βρίσκει 120, το βρίσκει και 80. Αρκετά οικονομικά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε το campaign. Here's the request from Balon Industries. Ξύλο, έτσι, το build, όχι μαλακίες. Let me handle getting us into the grid. Θεοδόση, έλα να παίξουμε PvP. Θέλω να δω κάτι. Commencing infiltration to grid 086. Creating backdoor into system.
Activating lock on vertical catapult. Connecting steam cylinders. Launching. Απλά τανκάρει τα πάντα. Δεν κουνιέται μαλάκα, ούτε για αστείο δεν κουνιέται. Τελείως αντίθετο με το που παίζω συνήθως. Εν τω μεταξύ τριφτάρεις κιόλας. Με το τάγκ. Καλά, πάει τώρα το grenade στη μούρη. Χόρους και σπίρο για ποιον... γιατί λέτε εσείς. $2.70 κάνει το PS Slim στο Scrooge. Πάρ' το από Marketplace, ρε. Εντάξει, παπάρια grenade launcher είναι, έτσι, είναι ρίκο το βόλο. Γεια σου, Ντελαμίσιου. Ιορδάνη, ρε μαλάκα, μην ξοδεύεις λεφτά, ρε φίλε. Σε ευχαριστώ για τα beats. Να είσαι καλά. Θεούλη. Ναι, όντως είναι το πρώτο που υποστηρίζει ultra wide ανάλυση και borderless window και πάνω από 60 fps. Πάρε εδώ μαλάκα το άρμα, απλά περνάει ρε, περνάει και γαζώνει. Ναι, συμφωνώ με τον Μπεχάνια ότι καλύτερα το Series S. Έξω αν θέλει συγκεκριμένα πράγματα από το PS4. Αυτή η ιδέα ντριφτάρει, ρε φίλε, με το ξεπερνάει! Πόσο υπεργαμάτο! Εν τω μεταξύ, αυτή είναι η όλη μαγεία του game, έτσι, ότι μπορείς να φτιάξεις ό,τι ιδέα μπορείς να φανταστείς για mech.
Και όταν λες πληκτρολόγιο ποντίκι για το PlayStation, το θες για Call of Duty Warzone και τέτοια. Γιατί είναι crossplay, δηλαδή. Με τα ίδια λεφτά παίρνεις όντως ένα series. Αλλά είπες ναι, είπες και οθόνη και... Okay, εντάξει. Καταλαβαίνω. Και πάλι ίσως κάνα μεταχειρισμένο Series S. Θέσεις είναι οι βαριές. Έχω φτιάξει το πιο βαρύ μέχρι που μπορούσα. Στην ουσία. Για να έχω το περισσότερο HP. Σάκι, έχω βάλει απλά τα πίσω όπλα, τα έχω βάλει στο ποντίκι στα πλαϊνά κουμπιά. Οπότε μπορώ εξαπολύω όλα τα όπλα μου μόνο με το ποντίκι, δεν χρειάζεται να κάνω QE. Κοίτα, εδώ με έχει κολλήσει σε κακό σημείο. Γάμαγα. Κανόνι έχει που βάζεις μπαζούκα. Railgun έχει επίσης, έχω δει όπλο το οποίο είναι και καλά. Μπορώ να το δούμε. Μπορώ να αλλάξω και λίγο τα όπλα αν θέλετε. Και αυτό εδώ. Νομίζω αυτό είναι που έχει και σε ένα από τα cinematic του Armored Core που του καρφώνει το minigun μέσα και το αδειάζει. Πόρος για χαβαλέ, ρε. Για χαβαλέ παίζουμε. Εξάλλου δεν είναι αυτό το mech μου. Κάτσε να το σώσω όμως. Να υπάρχει. Να το πω PvP Destroyer. Όχι, τα bosses δεν θυμίζουν σώνες. Δεν έχουν καμία σχέση. Ούτε διαλόγους έχουν τις περισσότερες φορές, ούτε τίποτα. Τα μισά και βάλε μπόσ εδώ μεταξύ είναι μεκ, ένα V1 μεκ. Πάρε εδώ πώς είναι. Το μεκ. Λοιπόν, για κάτσε να δούμε καταρχάς τι όπλα έχουμε. Linear Rifle, το Linear Rifle είναι ωραίο. Machine Gun, Shotgun, Handgun. Να, ορίστε, έχεις μπαζούκα άμα θες να παίξεις, ας πούμε, κανόνι φάση. Εν τω μεταξύ το μπαζούκα κάνει, ξέρω εγώ, 11.09 σε κάθε hit. Και το Grenade Launcher κάνει περισσότερο damage, φίλε. Plasma Missile Launcher, Explosive Thrower. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Μπαζούκα, Grenade Launcher, Napalm Bomb, Jamming Bomb. Compromised Locon Capabilities.
Stun Bomb Launcher. Αυτό το έχει ένα στο multiplayer. Με αυτό έπαιζε. Ένα laser rifle και έχει και τα πιο μεγάλα laser rifle. Αυτό εδώ, α πούμε, που είναι γουρούνι. Double barrel laser rifle. Plasma rifle, pulse gun. Και missile launcher. Άμα θες να βάλεις missile launcher παντού. Δηλαδή να είσαι σε φάση, ξέρω εγώ, 4 και 4, 8 στα χέρια. Και πόσο πάνε οι πίσω. Οι πίσω πρέπει να πηγαίνουν 12. Ή 12 ή 16. Να είσαι σε φάση μόνο πύραυλη, ρε. Έχει και κατάνα, ναι, έχει κατάνα. Περίμενε. Κάτσε να πω με το missile launcher, έτσι, για το χαβαλέ. Να, laser blade. Laser dagger, lol. Δεν το είχα δει καν. Laser lance. Λόγχη δηλαδή. Εδώ και laser dagger, ρε μαλάκα. Stun button. Laser shotgun, flamethrower. Το grenade launcher μαλάκα κάνει τόσο πολύ damage. Το dizzy. Καλά, δεν έχει πολλές σφαίρες με αυτά. Για κάτσε μια. Να φτιάξω ένα τελείως meme τέτοιο. Ναι. 12 είναι μεγαλύτερες, έτσι. Πάρε εδώ πήραμε, φεύγει. Δεν πετυχαίνει χρυσό στο χρόνο γιατί ο Φρόντ είναι γρήγορο μεκ. Και παίζει και με μιλή. Έκανε τέτοιο, το διπλό. Για κάτσε. Κάτσε να φτιάξουμε ένα ανθρώπινο μεκ. Ζεις, γράψτε μία στο joystick forum, ρε εσύ, και θα σου βγάλω build. Γεια σου ρε Μπάμπη. Από άποψη χρημάτων πόσο γενναιόδωρο είναι, τι εννοείς. Σε credits που σου δίνει, δεν είχα θέμα. Βέβαια, σταμάτησα να αγοράζω όπλα στην αρχή του game. Και τα parts που παίρνεις, δεν χρειάζεται να αλλάξεις και τίποτα. Δηλαδή μόλις βάλεις τα όπλα που θες, τα υπόλοιπα parts είναι... Κανένα δεν είναι, όπως είπα στην αρχή, καθαρό upgrade. Είναι κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Τώρα έχω βάλει, ας πούμε, ότι χειρότερο υπάρχει σε θέμα ταχύτητας, απλά για να έχω περισσότερο health. Αλλά μπορείς να το αλλάξεις. Δηλαδή, λίγο χάνω 300 HP, και σχεδόν διπλασιάζω το attitude stability, οπότε στανάρομαι πιο δύσκολα με αυτό εδώ το κεφάλι. Βλέπεις ανάλογα τι θες. Σίγουρα παίζει να υπάρχει κάτι ξέρω εγώ το οποίο να είναι λίγο πιο optimal σαν build. Αυτό το κεφάλι ας πούμε είναι πιο optimal σε σχέση με αυτό που έχω. Αν δεις ότι στανάρισε πολύ δηλαδή, κάνεις παραμετροποιήσεις. Καταπάρουμε κανένα reverse joint. Enabling agile transition. Στο defensive performance.
Πρέπει να έχω πάρει όλα εδώ μεταξύ τα reverse joints. Οπότε μπορούμε να πάψουμε ένα long range build φάση. Για κάτσε. Φτιάξουμε κάτι τελείως διαφορετικό τώρα. Ήταν ένα reverse joint το οποίο είναι heavy. Attitude, αλλά είναι πιο βαριά. Okay, λοιπόν, θα βάλουμε κάτι πιο lightweight, γιατί είμαστε overburden. Ο firearm specialization δεν έχω καταλάβει τι κάνει στα χέρια. Γεννήτρια στην ουσία του πούμε τώρα, Θα φτιάξω μια. Δεν το σώζει. Θα διάσουμε τελείως όπλα, ας πούμε. Ωραία, τώρα δεν είμαστε overbended. Οπότε μπορείς να βάλεις laser blade. Laser drone. Που έχω και ασπίδα που έχει. Έχεις και μπάκλερ εδώ μεταξύ. Άιλ μπάνκερ. Oh, Lord, nice. Άντγκαν, μπαζούκα. Τι άλλο είναι. Cool shield launcher. Έλα, πού είναι οι ασπίδες. Να το. Buckler. Να τα, full shield. Και έχεις και δύο buckler, τα οποία είναι, όταν ανοίγεις την ασπίδα, απορροφάει περισσότερο από το κανονικό. Για μερικά δευτερόλεπτα, για να κάνεις και καλά πάρει. Κοπιάσεις τα Songbird εδώ και βάλε στο left unit την ασπίδα. Ωραία, εδώ. Ωραία, τώρα τι θέλεις, στην ουσία τα πόδια είναι το θέμα. Ναι. Εκείνα τα συγκεκριμένα πόδια του βαράνε πολύ άσχημα, είναι πολύ, πολύ ελαφριά. Λοιπόν, και τώρα. Πού ήταν εκείνο το laser γαμάτο rifle που είχα πάρει. Grenade launcher, να το πάρετε πως είναι. Πού ήτανε. Laser rifle, αυτό θέλω. Εδώ για να είμαστε οριακά στο βάρος. Blade από τη μία και ασπίδα. Το μπλε. Για κάτσε με να το δούμε. Α, και επίσης επειδή παίζουμε με laser, θέλουμε το long range. Για να το δούμε.
combat aptitude. Main system activating combat mode. Ora, what? Στο αριστερό κλικ έχω λεπίδα. Και εδώ έχω ασπίδα. Καλή δουλειά το λιζεράκι. Κάνει δουλειά το laser rifle. Κοιτάξω μία πάλι το δικό μου. Και το τέτραποντι είναι ωραίο. Ace name, έτσι λέγεται, οκ. Okay. Έτσι το αλλάζεις το όνομα. Θέλετε να δείτε κάτι άλλο από το Armored Core. Main system activating combat mode. Let's get rolling, tourist. Get out there and bag me some coyotes. They're already moving in, Raven. Let's handle them. Hey! We got an AC! Never seen one like that before. Must have got a sweet deal from Carla. Send in the punchers and kickers! These make my own engineers. When the doors hit the black market, clean as a whistle. Moving on, tourist. Enemies detected. I'll mark their location. We got company! Kennedy, dumbass Rummy. That one of RAD's newbies? Oh boy, the sky high! This one is on you for taking out Rummy. You would have taken watch at least. Confirmed, Coyote Force eliminated. Looks like it's over. Guess I was right to pick you for the job. And now, it's my turn to help you. Thank you.
Θέλω να δοκιμάσω να βάλω ένα παλιό παιχνίδι με Max. Το Gunmetal. Δεν το έχω δοκιμάσει, δεν το έχω στήσει για stream. Αλλά είναι παρόμοια φάση. Η Ορδάνη Crystal Gene δεν νομίζω ότι είναι live αυτή τη στιγμή. Γενικά κάνει, απλά κάνει σπάνια η Χριστιανά. Α, δεν έχει μοσάκι. Γεια σου, Θοδωρή. Ναι, conclude chapter. Αυτό είναι η τελευταία αποστολή του chapter 2. Το chapter 2 έχει τρεις αποστολές όλες και όλες. Main system activating combat mode. Here we go, tourist. I'll lead the way, just as promised. But after this, you owe me one. This elevator goes straight to the top of the grid, the outer shell. Sadly, that's beyond my territory. I mean, once you're out there, the PCA satellites see everything. A few of the stupider dozers took it as a challenge, went out to prove themselves. You can guess what happened. Μήνυκα, παιδιά. Συνάρκες. Δεν βγαίνουν άλλα παιχνίδια εσύ στο PS4. Left to haunt Recon. Now what's it doing here?
using coal for fuel. That was quite the show, tourist. How about we get back on track? Hop in the container. I'll operate the launcher from here. Brace yourself. By the way, tourist. You're Walter's hound, right? Well, guess a dog can't choose its master. But still, tough luck. I feel sorry for you. I really do. Oh, and one more thing. You know the cargo launcher's strictly for cargo, right? No one's ever used it to launch themselves before. At least not in one piece. Ίδια μηχανή Elden είναι, ναι. Η κονσόλα πεθάνει ρε, άμα δεν έχεις παιχνίδια να παίξεις, καινούργια. Και το Xbox το πρώτο μου δουλεύει και το PlayStation 2 μου. Walter was correct in his judgment. Ναι, είναι Γιάννη, για σένα μπορεί να είναι μια χαρά, αλλά γενικά δεν είναι κάτι που προτείνουμε σε κόσμο να πάρει. Augmented human, C4621. Entering standard 1. Looks like you've made it to the central ice. Feel good. Archimed, Unibot. Λοιπόν, για να μην δουλέψει το Gunmetal. Ναι ρε φίλε, και το PS2 σου λέει όχι άπειρη βιβλιοθήκη. Προτείνεις για το PS2. Ο περιέργεια να το βάλω εδώ να δουλεύει. Μπα. Γιατί, τι θέλει. Είναι πάντα στη σχολεία. Game Boy. Ναι.
κάνει αυτό που κάνει μετά, να παιχνίδι σε μια μέσα. Το οποίο τώρα που ξαναδούσα τώρα από το Ace Combat, αυτή την αναλλαγή που κάνει το Ace Combat. Το Ace Combat, πάω το αμορφό, AC το ένα, AC το άλλο. Όταν κάνεις τα boost στο Armored Core, μου θυμίζει το Gun Metal που το γυρνάς σε αεροπλάνο το κουμπό. Πώς θα φτιάξω και πέσα και σωρά έτσι. One of our cities has come under attack from the north and from the east. Energy from the power station at a nearby settlement must be diverted to powerful defense. Τώρα είναι καλύτερα. Defend the main defense guns until we can reroute the city's power and bring them online. Έχει κλειδωμένο frame rate και πρέπει να είναι στα 30. Όχι, δεν είναι. Τα animations του δεν είναι πάνω από 30 FPS. Αυτό το είχα δει πρώτη φορά στον οροφό στο σπίτι φίλου, όπου ήταν η πρώτη φορά που είδα το Xbox από κοντά. Enemy units are approaching the city. Είχε αυτό το παιχνίδι, το πρώτο Halo νομίζω. Ένα X-Men fighting παιχνίδι που είχε πάρα πολλούς χαρακτήρες. These
These units are no match for our defense guns. Όχι, αυτό δεν είναι Armored Core, αυτό είναι Gunmetal. Ένα παλιό παιχνιδάκι. Το έβαλα γιατί μου θυμίζει λίγο το καινούριο Armored Core. Μου θυμίζει λίγο το Gunmetal με τις αλλαγές που κάνεις με boost και... Ωπ, τι έχουμε εδώ, σφαιρές. Δηλαδή αυτό άνετα το κάνει σε φάση Battle Zone και λίγο έτσι strategy. Έφυγα στο κτίριο και καταστράφηκε το κτίριο. Γιατί πάνω τα συντριμιά. Γιατί νομίζω το κάνεις και recharge. Ναι. Έλα ρε Γιάννη, μην κάνεις έτσι τώρα. Enemy units are approaching the remote energy base. Κατάλαβες τι εννοούσα από χάνια. Από κι άλλο όπλο. Τώρα από missiles. Enemy units are approaching the remote energy base. Well done. The city defenses have not been compromised. Complete. Θα έβαζα και Mech Warrior, αλλά δεν το έχω κατεβασμένο ρε γάμο το. Δεν το σκέφτηκα. Θα δοκιμάσω λίγο το Armored Core με χειριστήριο. Έτσι χαβαλέ.
job for you, 621. 621, are you still hearing the... Main system, activating combat mode. Commence mission. Extract the data from the birth survey drones, then get out. Κάνουν δουλειά με τα grenade launchers πάντως.
Το επτάμενο τάγκ, μαλάκα. Αστείο. Μου βγάλε μισό φέλη, τα αλήθεια. Έγινε Μποχάνια. Καλή συνέχεια, ρε. Ευχαριστώ που πέρασες. Θα λέμε στο Starfield. Αγαπησή καραμπίνα. Get onto the deck, 621.
Κάπου εδώ λοιπόν λέω να το αφήσουμε για απόψε. Λοιπόν, thanks παιδιά που περάσατε. Καλή σεζόν να έχουμε. Νομίζω χορτάσαμε αρκετό Armor Core. Από Πέμπτη, από Παρασκευή πρωί βασικά ξεκινάμε Starfield. Παρασκευή θα έχει Starfield, δηλαδή 3 ξημερώματα. Λογικά, αν δεν αλλάξω γνώμη. Και βεβαίως Κυριακή. Το επόμενο stream θα είναι Starfield. Τώρα δεν θυμάμαι το Lies of P ποτέ. Βασικά κάτσε με εδώ. Τι video games έχουμε φέτος. Αν και νομίζω ότι τώρα δεν θα έχουμε κανένα κενό. Λοιπόν. Αύγουστος. Βγαίνει το Daymare. Βγαίνει το Daymare την Τετάρτη. Μετά έχουμε Starfield. Κάτσε, περίμενα. Ναι, ναι, γιατί είναι το Early Access του Starfield, σωστά. Μετά το Starfield, τι έχει. Να σου πεις 19. Οπότε, από 1 έως 19, έχουμε... Νομίζω ότι βγαίνει τρίτη, ε. Okay, οπότε έχουμε ένα κενό, γιατί βγαίνει παρέα Lies of P και Mortal Kombat 1. Οπότε... Την επόμενη εβδομάδα έχει Starfield, τη μεθ' επόμενη έχει Mortal Kombat. Μάλλον θα το πιάσω από το 9. Τώρα δεν ξέρω αν θα προλάβω. Δύο Κυριακές Mortal Kombat. 10-17. Ναι. Ναι, πιστεύω γίνεται. Δύο Κυριακές Mortal Kombat, να βγει 9, 10 και 11. 9-10 σε ένα stream, 11 στο επόμενο. Για να δέσουμε Mortal Kombat 1. Κομπλέ. Ωραία. Και βγαίνει μετά για το Payday 3. Που με ενδιαφέρει. Αυτά. Ωραία. Και μετά πάμε Οκτώβριο. Που γίνεται χαμός. Τέλεια. Λοιπόν. Τα φιλάκια μου. Καλό βράδυ. Και τα λέμε λογικά την Παρασκευή. Έτσι. Είτε με AAA είτε με Starfield. Θα με δείτε πάλι Παρασκευή. Φιλάκια. Καλό βράδυ. Thank you.